Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 9 Ιανουαρίου σήμερα και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις εξελίξεις. Σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Μαυραγάνη, όσοι παρακρατούν φόρο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση για την απόδοση αυτού το αργότερο 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. Αξίζει να τονιστεί ότι κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα και προβαίνει σε πληρωμές, υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου. Διάφοροι τρόποι και τεχνικές για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, αλλά και για τη μείωση των επιδοκίων των ελληνικών ομολόγων, προτάσσονται σύμφωνα με μελέτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και των συμβούλων του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Σύμφωνα με πηγές, όλες αυτές οι μελέτες καταλήγουν στο ότι για να συμπεριλαμβάνει ο δανεισμός της Ελλάδας από τις αγορές βιώσιμα επιτόκια, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ελάμβρηση του χρέους που διακρατά ο επίσημος τομέας. Εντός των επόμενων ημερών πρόκειται να καταβληθεί η τρίτη δόση του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους. Η συνολική χορηγία του Υπουργείου Οικονομικών υπολογίζεται στα 58 εκατομμύρια ευρώ περίπου στους δικαιούχους του επιδόματος που κυμαίνεται από 210 έως 1050 ευρώ, σύμφωνα με τη γεωγραφική ζώνη και την επιφάνεια της κατοικίας. Η εξόπληση του επιδόματος έχει δεσμευθεί από την ηγεσία του Υπουργείου ότι θα έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 20 ημερών. Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρης Θεοχάρης, διευκρινίστηκε η υποβολή της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. Ακόμη αναφέρεται ότι οι αρχικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, οι πάσης φύσεως τροποποιητικές και συμπληρωματικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει μεγαλύτερο ποσό φόρου από αυτό της αρχικής δήλωσης, καθώς και οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις απόδοσης του φόρου που έχει παρακρατηθεί στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, θα υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος στενό καιρό στην Κομοτηνή σήμερα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου και άπνοια. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας θα επικρατήσουν οι ίδιες συνθήκες με έθριο ουρανό, με θερμοκρασία που θα φτάσει τους 9 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση της άπνοιας. Για αύριο Παρασκευή 10 Ιανουαρίου ο καιρός θα είναι αρκετά συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς δυτικούς ανέμους έντασης 3 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες ο καιρός θα παρουσιάσει το ίδιο σκηνικό με συννεφιασμένο ουρανό, με θερμοκρασία που θα φτάσει τους 10 βαθμούς Κελσίου και μικρή εξασθένιση των ανέμων από νότια κατεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Και κλείνουμε με τα φαρμακεία. Για σήμερα, 5η, στην πόλη της Κομοτηνής διανυκταρεύει το φαρμακείο του ξενοδοχείου Παύλου στην οδό Ηροδότου 7 με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2531-023-444. Παρακολουθήσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Πατρίδα Web TV. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ.